Να πάρω το F15 ή να περιμένω το 16. Είναι μια ερώτηση που κάνετε πάρα πολύ στα social media. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε απαντήσεις. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα βάλουμε κάποια πράγματα κάτω. Στο σημερινό βίντεο θα δώσουμε απαντήσεις. Γενικότερα είναι μια ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά στα social media για το ποιο iPhone να πάρω ή αν θα πρέπει να περιμένω το επόμενο ή αν θα πρέπει να πάρω το προηγούμενο ή ποιο iPhone να πάρω γενικότερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι πάντα to the point, δηλαδή στην τελευταία συσκευή. Οι συσκευές γενικότερα μεταξύ τους έχουν μικροδιαφορές και κάθε χρόνο μικροαλλαγές. Είμαι γενικότερα της άποψης, όπως έχω πει και σε πολλά βίντεο, να παίρνεις το επόμενο και να πουλάς το προηγούμενο, γιατί έχεις μικρή αγοραστική αξία στο επόμενο μοντέλο. Αν είσαι όμως από αυτούς που κρατάνε πολλά χρόνια το κινητό τους και έχεις φτάσει σε σημείο να κάνεις την αλλαγή, δεν σου λέει κάποιος να πάρεις το τελευταίο ή δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να παίρνεις το τελευταίο. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα κάτω και ας τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δεις εσύ τι χρειάζεσαι και τις δικές σου ανάγκες. Τώρα θα μου πεις, θέλω να έχει πολύ καλή κάμερα. Ναι, και το 14 έχει καλή κάμερα. Γιατί δεν παίρνεις το 14 και αποφασίζεις να πάρεις το 15 ή να περιμένεις το 16. Οι διαφορές στην κάμερα από το 14 με το 15 είναι μικρές. Οι κάμερες, παράδειγμα, στο 14 Pro με το 15 Pro είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά φέτος ήταν στο iPhone 15 Pro Max που είδαμε για πρώτη φορά μόνο στα Pro Max τον φακό περισκοπίου. Ο οποίος αυτός φακός περισκοπίου δίνει ουσιαστικά το 5x σε αναλογικό zoom μέσα στο κινητό μας. Δηλαδή μέσα στο φακό του κινητού μας. Αυτό το πράγμα θα έρθει και στα 16 Pro, 16 Pro Max. Δηλαδή θα το έχουν και τα απλά Pro μοντέλα και όχι μόνο τα Max. Θα μου πεις τώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρειάζεσαι αυτή η έξτρα αλλαγή? Είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρειάζεσαι? Αυτό θα το απαντήσεις εσύ ο ίδιος. Από εκεί και μετά, ναι μεν αλλάζει κάθε χρόνο ο επεξεργαστής, αλλά οι διαφορές μεταξύ τους είναι το ένα και το αυτό. Δεν έχουν διαφορές. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάναμε την ίδια ερώτηση πέρσι. Να πάρω το iPhone 14 Pro Max ή να περιμένω το iPhone 15 Pro Max? Οι διαφορές, όπως βλέπετε, είναι το ένα και το αυτό. Καταρχάς, έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. 160,7 mm, 159,9. Δηλαδή μικρό, πολύ μικρή η διαφορά. Οι διαφορές τους γενικότερα στο body, στο σώμα δηλαδή, είναι πιο πολύ για να βγάζει η Apple περισσότερα λεφτά με καινούργιες θήκες. Δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερο ή λίγο μικρότερο ή λίγο πιο λεπτότερο για να μην κρατάς τις παλιότερες θήκες. Ή τα κουμπιά έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το οποίο αυτό δεν σου κάνει εσένα αίσθηση. Τα γραμμάρια, ναι μεν, είναι ελαφρύτερο καθώς ουσιαστικά είδαμε πρώτη φορά το τιτάνιο να μπαίνει. Παλιότερα είχαμε το κεραμικό ατσάλι, τώρα έχουμε τιτάνιο. Γι' αυτό και η διαφορά στα 20 γραμμάρια κάτω. Κατεβαίνοντας πιο κάτω έχει τα ίδια πράγματα. Dual, Nano, IP68, ίδια οθόνη, 120Hz, HDR10, 1000 nits, 2000 nits, 6,7 inches. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Ακριβώς η ίδια ανάλυση, ακριβώς την ίδια πίξελ ανά ίντσα, ακριβώς η ίδια οθόνη Ceramic Shield Glass, Always On και τα δύο, κυκλοφόρησαν και τα δύο με τα 17.4. Η διαφορά τους τώρα είναι στο chip, έτσι. 4 νανόμετρα, 3 νανόμετρα. Ναι, μεν τα 3 νανόμετρα είναι κάτι ακραίο για επεξεργαστή κινητού, αλλά θα μου πεις, είδες εσύ διαφορά στα 3 νανόμετρα? Δηλαδή, ένας μέσος χρήστης θα καταλάβει διαφορά στα 4 νανόμετρα, θα καταλάβει διαφορά στα 3 νανόμετρα? Όχι. Οπότε απλά λες ότι έχω ένα κινητό, ούτε θα πας να πεις «Α, το δικό μου το τηλέφωνο έχει την Α17, έχει 3 νανόμετρα». Ούτε καν. Αδιάφορο θα περάσει. Πάμε πιο κάτω, ακριβώς το ίδιο. 2, 3, 78 Hz, αυτό είναι λόγω των νανομέτρων, αλλά και πάλι είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. CPU, GPU το ίδιο. Η GPU αντί για 5 cores έχει 6 cores. Τι παιχνίδια θα παίξεις για να πάρεις ένα GHz παραπάνω στο, ένα παραπάνω core? Αδιάφορο πάλι. Κατεβαίνοντας πιο κάτω, ναι μεν ok, ξεκινάνε από 128 πλέον, πάνε στα 256 και η RAM επίσης από 6 GB στα 8 που επίσης τα iPhone είναι αδιάφορο. Κατεβαίνοντας πιο κάτω, τα 48 MP το ένα και το αυτό δεν έχει διαφορά, προσθέθηκε το 5x optical zoom, ίδια ακριβώς ανάλυση, ίδια ακριβώς selfie. Κατεβαίνεις πιο κάτω, ίδιος ακριβώς ήχος. Τα homes είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχουν καμία διαφορά. Α, είδαμε το Wi-Fi 6E. Αδιάφορο πάλι.
Κατεβαίνοντας πιο κάτω, Face ID sensors, μπαταρία. Ναι, έχουμε 100 mAh παραπάνω. Okay, ένα έξτρα ακόμα. Οπότε βλέπετε ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να πεις ότι θα περιμένεις το επόμενο μοντέλο. Εάν η διαφορά δεν είναι ακραία ή στο σασί ή ας πούμε κάτι το οποίο να έρθει να αλλάξει το όλο ας πούμε concept ενός iPhone, δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις το επόμενο. Γιατί το προηγούμενο μπορεί να σε καλύψει στο 100%. Επίσης θα δεις ότι αν εσύ στη χρήση που το κάνεις σε καλύπτει το τηλέφωνο σου, τότε ποιος είναι ο λόγος να περιμένεις ένα επόμενο μοντέλο να αγοράσεις. Ναι, θα μου πεις, θα πρέπει να είμαι to the point στην πιο καινούργια συσκευή και να είμαι πιο στην εξέλιξη. Ναι, okay, τα ακούω όλα αυτά, τη συμφωνώ. Αλλά εάν πάρεις το 16, first day του χρόνου, δεν θα σε ένα χρόνο πίσω. Άρα, τι κατάφερες. Επίσης, πολλές φορές έχω ακούσει ότι να περιμένω να βγει το επόμενο για να πέσουν τιμές τα προηγούμενα. Αυτό δεν ισχύει. Οι διαφορές στις τιμές γενικότερα, να ξέρετε, δεν πέφτουν κατά πολύ. Η διαφορά να είναι max ένα εκατοστάρικο κάτω. Το κακό με το iPhone είναι ότι κρατάνε τιμές και το καλό με το iPhone επίσης είναι ότι κρατάνε τιμές. Καλό ναι μεν, γιατί μπορείς να κάνεις μεταπόληση του iPhone σου και δεν χάνει την τιμή και την αξία που έχει μετά και μπορείς να το μεταπουλήσεις και δεύτερη και τρίτη φορά που πάλι θα έχει μεγάλη αξία. Και το κακό είναι ότι ναι μεν δεν θα έχεις αυτή τη διαφορά. Στα Android γενικότερα έχει παρατηθεί όταν βγαίνει το καινούργιο τηλέφωνο οι τιμές τους πέφτουν 2-3 εκατοστάρικα κάτω. Κάτι το οποίο πολλές φορές για τους Android fans αυτό είναι χρήσιμο, καθώς μπορεί να πάρουν ακριβότερη συσκευή την επόμενη χρονιά φθηνότερη. Οπότε σε εμάς δυστυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα iPhone γενικότερα πρέπει να βάλεις κάτω και να μου πεις πρώτα απ' όλα, όχι σε μένα, στον εαυτό σου, ποιες είναι οι ανάγκες που εσύ έχεις. Παράδειγμα, θες να μιλάς στο τηλέφωνο για να κάνεις browsing στο ίντερνετ. Ναι, οκ, okay, τέλεια. Μπορείς να πάρεις και ένα iPhone 15 Plus, ένα 14 Plus. Δεν θα έχει τεράστια διαφορά σε σένα αν θα πάρεις το Top Pro Pro Max, το οποίο θα δεις εσύ διαφορά. Τώρα θα μου πεις, θέλω να πάρω το Pro Max γιατί έχει μεγάλη μπαταρία και έχει καλή κάμερα. Ναι, οκ, okay, και το 14 Plus έχει μεγάλη μπαταρία και πολύ καλή κάμερα. Ποια διαφορά δηλαδή σε σένα που θα αγοράσεις ένα iPhone 15 Pro Max? Θα καλύψεις τις ανάγκες που έχεις και με ένα iPhone 15 ή 15 Plus? Λέω εγώ τώρα. Επίσης, ένα iPhone 15 ή 15 Plus είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το Pro ή το Pro Max. Γενικότερα έχουμε μία τάση να παίρνουμε το καλύτερο, χωρίς απαραίτητα να το χρειαζόμαστε. Χωρίς καν να έχουμε στο μυαλό μας τι χρήση θα κάνουμε το τηλέφωνό μας, καθώς επίσης και δεν ξέρουμε καν αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε στο 100% αυτά που μας προσφέρει η συσκευή μας. Μήπως θέλεις απλά να έχεις στην τσέπη σου ένα κινητό το οποίο είναι ένα βαρχίδα στο χώρο, απλά για να λες ότι έχεις πάρει το καλύτερο τηλέφωνο της Apple? Αυτό ίσως και να ακούγεται λίγο κακό, αλλά πολλές φορές έτσι είναι. Πολλές φορές στην Ελλάδα, δυστυχώς, σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω ανάγκη να πάρω το iPhone 15 Pro Max, αλλά θα πάρω το iPhone 15 Pro Max γιατί το χρειάζομαι. Τι το χρειάζεσαι? Τι σου χρειάζεται? Έχεις απαντήσει ποτέ αυτή την ερώτηση? Κάτσε λοιπόν μπροστά στην οθόνη, ψάξε στο GSM Arena, ασχολήσου λίγο και δες. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζεσαι εσύ? Δες λίγο στη συσκευή που εσύ θα πάρεις, τι χρήση θα κάνεις. Εφόσον αποφασίσεις πρώτα τι χρήση θα κάνεις εσύ στη δική σου συσκευή, έτσι θα αποφασίσεις λοιπόν αν θα πάρεις το 15 Pro Pro Max, Plus ή απλό, ή θα περιμένεις να βγει το iPhone 16. Γενικότερα οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για το iPhone 16 μέχρι σήμερα δεν έχουν κάτι ακραίο ή κάτι πάρα πολύ μεγάλο στο οποίο θα σε κάνει εσένα το μέσο χρήστη να περιμένεις να κυκλοφορήσεις το iPhone 16. Κλείνει αυτή η παρένθεση λοιπόν του τι iPhone εσύ πρέπει να δεις πρώτα απ' όλα τι θα πάρεις. Και πάμε λίγο να κάνουμε το συγκριτικό. Είδατε λοιπόν ότι το συγκριτικό με το iPhone 15 και το 14, οι τιμές και οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Αν θα κάναμε την ίδια ερώτηση πέρσι, θα σας έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάρε το iPhone 14, καθώς δεν θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά το iPhone 15. Η διαφορά είναι ο φακός περισκοπίου, η περισσότερη RAM, κατά 2 GB, στα οποία εσύ στο κινητό σου δεν θα κάνεις χρήση παιχνιδιών για να χρειάζεσαι περισσότερη RAM. Επίσης, τα iPhone, η χρήση που κάνουν στη μνήμη RAM είναι εντελώς διαφορετική από τη χρήση που κάνει ένας Windows υπολογιστής. Η μνήμη RAM είναι μια μνήμη ταχείας προσπέλασης. Δηλαδή είναι μια μνήμη την οποία αποθηκεύει ο υπολογιστής ή το κινητό Android τα προσωρινά αρχεία. Τα iPhone δουλεύουν τα άμεσα προσωρινά αρχεία και τα έμεσα προσωρινά αρχεία δεν τα κρατάνε στη μνήμη RAM, τα κρατάνε στους σκληρούς δίσκους. Γι' αυτό πρέπει να κρατάς το iPhone σου 30% ελεύθερο για να έχει έναν χώρο ο
σκληρός δίσκος του iPhone σου. Καλύτερα δηλαδή να πάρεις ένα μεγαλύτερο iPhone σε χωρητικότητα, παρά να πάρεις ένα iPhone με μεγαλύτερη μνήμη RAM. Έτσι. Δηλαδή, καλύτερα να πάρεις ένα iPhone 14 Pro ή Pro Max ή Plus 256, παρά να πάρεις ένα iPhone 15 που έχει 8GB RAM 128. Οπότε ουσιαστικά πρέπει λίγο να βάλεις τα πράγματα κάτω και σαν χρήστης να δεις. Υπάρχουν δύο ειδών αγοραστές. Η πρώτη κατηγορία αγοραστών είναι αυτοί που πηγαίνουν πάντα στην επόμενη έκδοση για να είναι πάντα στην εξέλιξη. Αυτούς δεν τους κακολογούμε απαραίτητα, καθώς είμαι και εγώ ένας από αυτούς, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αυτοί είναι ουσιαστικά που φύρουν την αγορά. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτοί, ναι μεν είναι αυτοί που αγοράζουν το επόμενο μοντέλο χωρίς να το χρειάζονται, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες τους, ήδη με το ήδη υπάρχον τηλέφωνο που έχουν, αγοράζουν όμως το επόμενο, καθώς πουλάνε το προηγούμενο. Υπάρχει επίσης μέσα σε αυτούς ένα κοινό το οποίο έχει χρήματα και δεν πουλάει, χαρίζει το προηγούμενο και παίρνει το επόμενο σε παιδιά, εγγόνια, θείους, θείες και ούτω καθεξής. Υπάρχει και ένα δεύτερο κοινό το οποίο ουσιαστικά δεν αγοράζει το επόμενο μοντέλο, παίρνει ας πούμε το 15 και την επόμενη τετραετία θα αλλάξει τηλέφωνο. Ούτε αυτούς τους κακολογούμε, καθώς αυτοί είναι λίγο πιο λογικοί άνθρωποι. Καθώς το κινητό στην πενταετία δεν θα χάσει αξία τόσο μεγάλη, αλλά δεν θα χάσει κιόλας από τις δυνατότητες που μπορεί να καλύψει. Ένα τηλέφωνο στην τετραετία μπορεί να σε υπερκαλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να είσαι πάντα to the point. Τώρα, να πιάσουμε λίγο και αυτούς που είναι τώρα στην τετραετία και θέλουν να αγοράσουν τηλέφωνο και κάνουν την εξής ερώτηση. Να πάρω το iPhone 15 ή να περιμένω να βγει το 16. Η διαφορά τώρα, αυτή την ερώτηση θα την κάνετε κάθε χρόνο. Όταν θα βγει το 16 και δεν θα έχει διαφορές από το ήδη υπάρχον τηλέφωνο που έχετε ή από το iPhone 15 που θα παίρνατε, θα πείτε πάλι να αγοράσω το 16 ή να περιμένω να βγει το 17. Αυτό το πράγμα θα γίνεται συνέχεια ανακύκλωση και συνέχεια θα κάνετε την ίδια ερώτηση στον εαυτό σας. Οι διαφορές, όπως είπα, δεν είναι μεγάλες από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Πρέπει να βάλεις κάτω τα πράγματα και να δεις. Όταν έχεις ένα τηλέφωνο τετραετίας, προφανώς το iPhone 15 μπροστά στη τετραετίας τηλέφωνο θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ενώ το κινητό της προηγούμενης χρονιάς με τις επόμενες δεν θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά που εσύ θα δεις. Οπότε, αν είσαι στην τετραετία ή πενταετία ή εξαετία, τώρα το τηλέφωνο σε σένα θα φανεί πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Παράδειγμα, υπάρχουν χρήστες που έχουν ακόμα iPhone X. Υπάρχουν χρήστες οι οποίοι έχουν ακόμα iPhone 8. Υπάρχουν επίσης χρήστες που έχουν iPhone 11. Το iPhone 11 με το iPhone 15 είναι πολλά σκαλάκια πάνω και σε επεξεργαστική ισχύ και σε μνήμη RAM, ακόμη και σε χωρητικότητα, οι δίσκοι τους είναι πολύ πιο γρήγοροι. Ακόμη και σε κάμερες, σε φακούς, σε κρύσταλλα, σε μπαταρία. Οπότε, ένας χρήστης ο οποίος έχει iPhone 11 αυτή τη στιγμή, το iPhone 15 θα του είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά αν περιμένει να πάρει το 16 από το iPhone 11, ναι μεν θα του είναι πάλι μεγάλη διαφορά. Αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο θα του φαινόταν στο 15. Από το 15 στο 16. Επίσης, πρέπει να κοιτάξετε για ένα πολύ μεγάλο παράγοντα. Ότι όταν θα βγει ένα τηλέφωνο, δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα άμεσα να το αγοράσεις. Οπότε θα χάσεις σίγουρα 4 μήνες, εάν δεν προλάβεις την προπαραγγελία. Οπότε, αν εσύ περιμένεις να αγοράσεις τηλέφωνο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση και στο υγιό μου. Το κινητό θα το πάρεις αρχές Γενάρη. Αρχές Γενάρη, λοιπόν, αν περιμένεις να έρθει παραγγελία με αρχές Φλεβάρη, θα κάνεις πάλι την ίδια ερώτηση. Να πάρω τώρα το iPhone 16 ή να περιμένω άλλους 9 μήνες να 17. Οπότε ο κύκλος θα κάνει συνέχεια την ίδια λούπα. Μπορείς να πάρεις το iPhone 15 που τώρα υπάρχει stock στα καταστήματα, θα πας να το αγοράσεις και αύριο θα έχεις καινούριο τηλέφωνο. Ή ακόμα και την ίδια μέρα, να το πάρεις πρωί μέχρι το μεσημέρι, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μαζί με τις μεταφορές. Οπότε θα είσαι on top. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω γενικότερα να σας κατατόπισα λίγο πολύ και να σας βοήθησα να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας. Βάλτε κάτω, δες τις ανάγκες σου, πράξε. Αποφάσισε. That's it. Είμαι ο Γιώργος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν ξεχνάς να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, dimitjo.gr αλλά και Instagram, να κάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά να μου πεις κάτω στα σχόλια εάν σου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο και να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.